έχω πρόβλημα βαρύ. Ναι, το έχω. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και το Σάββατο 27 Οκτωβρίου σας περιμένω στο Club 01 στο Μασούρι Καλύμνου. Η βραδιά μας θα είναι ξέχαστη. Μ' αγάπησες λίγο κι εσύ. Γυρνά ένα λεπτό μια στιγμή. Αν μ' αγάπησες λίγο. Με το φακό του Καλύμνους News επισκεφθήκαμε το γραφείο Δημάρχου για δύο θέματα. Το ένα αφορά την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και το δεύτερο το αεροδρόμιο. Ο Δήμαρχος ανέβηκε στην Αθήνα, έχει να μας πει αρκετά νέα. Εμείς να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Και να ρωτήσουμε, το πρώτο μας θέμα αφορά την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Είμαστε ήδη στα μισά του Οκτωβρίου και αναρωτιόμαστε πότε θα ξεκινήσει αυτή η σχολή. Πράγματι είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε. Βλέπετε ότι τρέχουμε πυρετοδός, τα συνεργεία δουλεύουν προκειμένου να έχουμε όπως είχε ζητήσει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διαμέσου της πολιτικού μηχανικού που είχε έρθει εδώ. Άρα οι εργασίες προχωράνε. Το συνεργείο, από ό,τι ξέρω, θα τελειώσει πρόθεσμα. Η ενημέρωση που έχω, και μάλιστα εχθές βγήκε στον αέρα η απόφαση πρόσκληση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, την οποία υπογράφει, προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον από 17 έως 23 είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στην πρόσκληση για αναπληρωτή διευθυντή με μετάταξη από το Υπουργείο Παιδείας για δύο χρόνια. Αυτό είναι που θέλαμε, έγινε η τροπολογία στη Βουλή, ήταν αυτό που ξεσήκωσε και κάποιες αντιδράσεις στην περίοδο εκείνη και ερχόμαστε τώρα. Άρα από σήμερα 17 έως 23 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τις αιτήσεις τους με πλήρη φάκελο και βιογραφικό. Για να εγγραφούν. Όχι, αυτό είναι για θέση αναπληρωτή διευθυντού. Έτσι, για να λειτουργήσει η σχολή. Η σχολή για να λειτουργήσει, ξέρετε, εάν δεν οριστεί ο αναπληρωτής διευθυντής σε πρώτη φάση, μαζί με το διοικητή που έχει οριστεί, όπως είπαμε, που είναι ο λιμενάρχης μας στη φάση αυτή, τότε υπογράφουν αυτοί οι δύο και αφού υπογράψουν, μπορούν να υπογράφουν την πρόσκληση δηλαδή, προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μετά για ενδιαφερόμενοι καθηγητές. Αυτό δηλαδή τρέχει, νομίζω ότι θα έβαζαν προσωρινά και κάποιον διευθυντή άλλης σχολής και συγκεκριμένα υπήρχε το ενδεχόμενο, θα το δω και αυτό σήμερα, η ενημέρωση που είχα τον θα οριζόταν για λίγο χρονικό διάστημα ο διευθυντής της Ακαδημίας Ινουσών, προκειμένου να υπογράψει αυτό στην πρόσκληση μαζί με τον λιμενάρχη, προκειμένου να τρέχει και ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών. Μπράβο, εκπαιδευτικών, ορομιστίων σε πρώτη φάση. Γιατί φέτος θα λειτουργήσουμε με ορομίστιους, οι ειδικότητες οι οποίες έχουν πει ότι θα χρειάζονται και γνωρίζω είναι αυτές των δύο πλοιάρχων Α ή Β, ένας φυσικός, ένας μαθηματικός, ένας για θέματα προγραμματισμού υπολογιστών, ένας καθηγητής αγγλικών, σε γενικές γραμμές ένας δικηγόρος που χρειάζεται, βέβαια αυτοί θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους και το Υπουργείο είναι αυτό το πλήρη αρμόδιο για να ελέγξει. Τώρα, χρονικά, η ημερομηνία η οποία υπολογίζεται και για τα εγγένεια, γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτό για τα εγγένεια υπολογίζεται να είναι νομίζω η 6η Νοεμβρίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν 6 Νοεμβρίου θα περιμένουμε τα εγγένεια και αμέσως μετά. Εκτός αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί αυτό εξαρτάται από τους υπουργούς, πότε θα μπορέσουν κτλ. Δεν υπάρξει, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε. Νομίζω ότι πάμε καλά. Η ουσία είναι ότι θα λειτουργήσουμε. Αυτό έχει σημασία. Προχωράμε βήμα-βήμα και θα είναι ανοιχτή και η σχολή και θα υπάρχουν οι δυνατότητες μεταγραφών όλων των παιδιών από εκεί που βρίσκονται για να έρθουν εδώ στην Καλύμνο. Να ξέρετε ότι έχει πει ο Υπουργός ότι όλες οι αιτήσεις για μεταγραφές θα γίνουν δεκτές. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα που αφορά το αεροδρόμιο μας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Δήμαρχε, γιατί πολλά ακούγονται. Εγώ χαίρομαι που τελικά έτσι μετά τις συναντήσεις που είχαμε, γιατί δεν είναι κρύβο ότι μετά τα δημοσιεύματα εκείνα της απάντησης
στην ερώτηση του κυρίου του βουλευτή του κυρίου Κόνσολα και την απάντηση του υπουργού. Την απάντηση του υπουργού διαμέσου του διοικητή της ΣΥΠΑ. Ο διοικητής της ΣΥΠΑ ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει το αεροδρόμιο εδώ. Όχι ότι δεν μπορεί, ότι έκανα μια έρευνα, όχι δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί, γιατί είναι οικός κοντά, είναι χίλια πράγματα, ναι. Αυτά τα θέματα... Μα βάλετε και 100 χιλιόμετρα το ένα αεροδρόμιο. Λοιπόν, αυτά τα θέματα πλέον νομίζω ότι μετά είχα εγώ μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον διοικητή της ΥΠΑ. Έχουν απαλληφθεί. Στη φάση αυτή, οπότε ο διοικητής της ΥΠΑ, αφού είχαμε μια συζήτηση, μου είπε ότι θα προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής προκειμένου να έρθει για να ελέγξει τους χώρους και τα υπόλοιπα. Βλέπετε ότι προχώρησε τελικά στην απόφαση αυτή. Βλέπετε ότι η συζήτηση την οποία είχαμε απέδωσε καρπού. Ξέρουμε, κύριε Δήμαρχε, σε ποια περιοχή, θα γίνει η έρευνα, να είναι Παλιόνισσος. Υπάρχει μια πρόταση η οποία έχει κατατεθεί από εμάς. Άρα, όταν καταθέσαμε το αίτημά μας, εμείς για την μεταφορά του υπάρχοντος αεροδρομίου σε έναν άλλο χώρο, όταν καταθέσαμε το αίτημα, άρα όταν λέγαμε κατασκευή νέου, εννοείται με μεταφορά του υπάρχοντος εκεί. Άρα η μεταφορά αυτή, εμείς προτείναμε μια περιοχή της Παλιονίσου Σικάτης, η οποία αυτή βέβαια δεν έγινε τυχαία, έγινε μετά από συζήτηση τόσο και με το δικό μας αερολιμενάρχη εδώ, με τους υπαλλήλους εκεί, οι οποίοι έχουν και γνώση και εμπειρία των θεμάτων, προκειμένου να δούμε πού μπορεί να γίνει. Αυτό βέβαια πιο αρμόδια είναι η επιτροπή η οποία θα έρθει και θα ελέγξει τον χώρο. Είχαν προηγηθεί συζητήσεις επομένως όταν καταθέσα επάνω. Ξέρω πολύ καλά ότι ο διοικητής δεν είχε αντίθετη άποψη επί του συγκεκριμένου θέματος. Κάποια θέματα οικονομικά τα οποία μπαίνουν σε αυτή την φάση. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Να σας πω κάτι, εμείς 1.300 βγάζουμε ένα έργο, ναι, και παίρνουμε έκπτωση 48%. Λοιπόν, επομένως η απάντηση, το να μου λέει ο άλλος ότι εγώ θα βγάλω ένα έργο με ένα προϋπολογισμό 50 ή 60 εκατομμυρίων, η δική μου απάντηση είναι, όταν εγώ βγάζω ένα έργο 1.200, 1.300, παίρνω έκπτωση η οποία κυμαίνεται σήμερα 48 και 49%. Εσείς μπορείτε να μου πείτε, ξέρω εγώ, ότι θα πάρετε λιγότερη έκπτωση, δεν το πιστεύω. Θα πάρετε και εσείς το λιγότερο την ίδια έκπτωση με αυτή που έχουμε πάρει και εμείς σε μικρότερα έργα. Άρα το ποσό το οποίο λέει ο άλλος 50 ή 60 θα κατέβει αυτομάτως στα 30 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα βλέπω. Ότι το οικονομικό κόστος. Όλα λύνονται. Ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι. Τα 100 χιλιόμετρα που είπαν από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο να απέχει, αυτά τα ξεπεράσαμε. Αυτό ξεπερνιέται. Α, ξεπερνιέται. Είμαστε στην φάση αυτή. Αυτό να τα ξεπεράσουμε. Αυτό δεν είπα ξεπερνιέται και μπορεί να ξεπεράσει. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας πω σε αυτή τη φάση. Αρμόδιος είναι ο διοικητής της ΥΠΑ για να ανακοινώσει και τέτοια. Όμως δεν υπάρχει κάτι το οποίο να εμποδίζει τη μεταφορά ενός αεροδρομίου. Δεν πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο αεροδρόμιο. Έχουμε σε λειτουργία ένα αεροδρόμιο. Άρα το να μεταφέρω το αεροδρόμιο μου από το Α σημείο σε ένα Β σημείο, αυτό δεν σημαίνει ότι κατασκευάζω νέο αεροδρόμιο και πάω επομένως στις απαγορευτικές διατάξεις των 100 χιλιόμετρων. Κάποιοι το έβαλαν το θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος, εμείς πάμε για μεταφορά. Έχουμε άδεια λειτουργίας σαν αεροδρόμιο και μεταφερόμαστε από το Α στο Β. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η αντίστοιχη περιοχή και γίνεται ένα αεροδρόμιο που βλέπουμε έξω. 2,5 χιλιόμετρα. Όταν βλέπετε εδώ. Α, 2,5 χιλιόμετρα είναι ο διάδρομος. Μπορεί να γίνει και 200 μέτρα. Ακόμα. Φάρτος και τα λοιπά.